Επίσκεψη εργασία ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και από την προσεχή Πέμπτη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Διεκδικούν καταβολή δουλευμένων από πληρωμή δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις, ενώ καταγγέλουν και την παλαιότητα των ασθενοφόρων στη Θεσσαλονίκη. Η καθυστέρηση κοστίζει και έχουν ευθύνη όλες οι πλευρές. Η ρήξη δεν είναι λύση, είναι καταστροφή, δήλωσε η νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά, εξερχόμενη του Μεγάλου Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε για σήμερα από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της πρωινής βάρδιας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ληστή που είχε χτυπήσει σε διάστημα ενός μήνα 5 φαρμακεία και ένα σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην εξοχική του κατοικία στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης.